περίπου 50 γονείς που έχουν τα παιδιά τους στο πάσμα, αν μπορούν να έρθουν να μιλήσουν μπροστά στην κάμερα για αυτά. Οι περισσότεροι μου είπαν ότι το ίδιο το παιδί δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει, μην το μάθει από τη τηλεόραση, δεν ξέρει το περιβάλλον, δεν ξέρουν οι συγγενείς, δεν ξέρουν τα σχολεία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρω αυτούς τους 6 θαραλέους ανθρώπους, τους 6 γονείς, που μπροστά στις κάμερες μίλησαν για την καθημερινότητα που βιώνουν. Είναι πολύ σημαντικό που εσείς, νέα παιδιά από γυμνάσιο και λύκειο της πόλης, έχετε έρθει εδώ πέρα και ελπίζω να έρθετε κοντά σε αυτό το θέμα, να κατανοήσετε τι ακριβώς είναι ο αυτισμός, γιατί αν εσείς κατανοήσετε και αγκαλιάσετε αυτά τα παιδιά, εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σήμερα ο κινηματογράφος λένε ότι έχει αλλάξει. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει. Γιατί ο κινηματογράφος είναι κινηματογράφος. Διότι απλώς αυτή τη στιγμή τα πολλά μέσα δεν κάνουν καλό. Εντάξει, έχει πολλές ευκολίες, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πολλοί σκηνοθέτες και πάρα πολλοί έχουν πέσει στην παγίδα της ευκολίας. Ενώ πριν είχαμε περιορισμούς. Έχουμε τόσα χιλιόμετρα φιλμ. Και έχουμε τόσο χρόνο για να τελειώσουμε ταινία. Σκεπτόμασταν. Δηλαδή το φως εγώ, όταν, και το κάνω και τώρα και στο ψηφιακό, τη βλέπω την εικόνα πριν. Ενώ σήμερα έχουμε ένα monitor και λένε «Α, σβήστε αυτό, δεν είναι, α, καλό είναι έτσι». Είναι, δεν, λοιπόν, αυτό, είναι, αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου δεν είναι αυτό που κατασκευάζω εκείνη την ώρα. Λοιπόν, το monitor δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, απ' την άλλη μεριά έχει χαθεί η επαφή του σκηνοθέτη με τους ηθοποιούς. Δηλαδή, βρίσκομαι εγώ εδώ σε ένα δωμάτιο. Έχω τους ηθοποιούς μπροστά μου και ο σκηνοθέτης είναι σε 4 δωμάτια πιο πέρα, σε ένα μόνιτορ μπροστά και κοιτάζει. Και τελειώνει η λήψη και μου λένε οι ηθοποιοί, καλό ήταν Γιώργο. Λέω, πάρτε το καλό, διότι πηγαίνετε εκεί να ρωτήσετε. Δεν είναι. Χάθηκε αυτό το πράγμα. Αλλά πέρα από αυτό, όταν λένε ότι άλλαξε ο κινηματογράφος, πώς άλλαξε, αδερφέ. Έφυγε το φιλμ, μπήκε ο σένσορας. Προβλήματα έχει το φιλμ, αλλά δεν φωτίζει, δεν διδάσκει τους ηθοποιούς διαφορετικά. Στο ψηφιακό, ούτε τους βάφεις διαφορετικά, ούτε τους δίνεις διαφορετικά. Έχεις κάμερα, έχεις φακούς, έχεις... Τι έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να κάνεις μια καλή ταινία, χρειάζεσαι 3 πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Ένα καλό σενάριο. Τα υπόλοιπα. Κινείται σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι το υποκειμενικό του σκηνοθέτη, το cult υποκειμενικό του σκηνοθέτη, δηλαδή ποιες ταινίες θεωρεί ο σκηνοθέτης cult, οι οποίες είναι το τσίου του Μάκη Παπαδημητράτου, είναι το σπιρτόκουτο του Γιάννη Κονομίδη, είναι το σπερμένο οι γυναίκες του Σταύρου Τσιόλη και είναι και το τρίτο μέρος από τον ένα δρόμο τη ταινία του Παντελή Βουλγάρη, το Βιετνάμ. Έχοντας αυτά τα τέσσερα, σαν, έτσι, σαν όπως είπα, ένα άξονα, μια βάση, μπαίνουν στους τελεστές για να δούμε λίγο πώς μπορεί. Μήπως αποδικοποιήσουμε το cult, να δούμε λίγο γιατί αυτές τις ταινίες έχουν χαρακτηρίσει τον κόσμο ως cult φαινόμενα. Και παράλληλα, ο άλλος άξονας είναι με κάποιους θεωρητικούς, με κάποιους άλλους ανθρώπους, τους οποίους μελετάμε πάλι το cult, αλλά στο ποιες είναι προϋποθέσεις να γίνει μια ταινία cult, γιατί οι άλλες ταινίες είναι cult, που ανέφερα ήδη, ή γιατί δεν είναι. Και ναι, αυτό πώς το κοινό, ας πούμε, γενικά, πώς ο κόσμος. Πώς το κάθε φαινόμενο λειτουργεί στον κόσμο και γενικά και στο δημόσιο. Δηλαδή, θέλω να πω και πώς από το ιδιωτικό που είναι παρέες και γίνεται το cult κάτι, μετά περνάει στην πιο μεγάλη δημόσια σφαίρα. Πώς το υποκειμενικό μας γίνεται αντικειμενικό κάποια στιγμή, να το πω έτσι. Για κάποιες παρέες, για κάποιο κόσμο, για κάποιες καταστάσεις. Χριστός και Παναγία, έμπους χωράμε. Που χωρίδωση τυπιούση.